Τέλος στην ανεξέλεγκτη δράση των εισπρακτικών εταιριών και στο χωρίς κανόνες κυνήγιο φιλετών και μη βάζει δικαιοσύνη δικαστική απόφαση, υψώνει ασπίδα προστασίας για χιλιάδες πολίτες που υφίστανται το ανελαίητο κυνηγητό και τις συνεχείς οχλήσεις τηλεφωνικές και μη, είτε είναι οι πραγματικοί οφειλέτες, είτε έχουν την ατυχία να φέρουν στοιχεία, επώνυμο και άλλα, παρεμφερεί με εκείνα του αληθινού οφειλέτη. Στην πράξη, η δικαιοσύνη τραβά το αυτί των εισπρακτικών εταιριών, φέρνοντάς τον πρώτων ευθυνών τους και τις δανείστριες τράπεζες που διαβίβασαν στους εισπράκτορες τα ευαίσθητα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα ενός οφειλέτη, χωρίς προηγουμένως να τον ενημερώσουν ρητά και με πλήρη σαφήνεια. Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται με δικαστική απόφαση ότι η έλλειψη ενημέρωσης του πολίτη και η συνακόλουθη συνεχής όχλησή του στο σπίτι, στο γραφείο, η αναζήτησή του μέσω συγγενών συνιστούν προσβολή προσωπικότητας που θεμελιώνει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση. Το εφετείο Αθηνών, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για υποβολή μπαράζ αντίστοιχων αγωγών, επιδίκασε αποζημίωση 6.000 ευρώ υπέρ δανειολήπτη οφειλέτη για την παράνομη διαβίβαση δυσμενών οικονομικών του στοιχείων σε εισπρακτική εταιρεία που με τις τηλεφωνικές οχλήσεις της σε συγγενικά του πρόσωπα τον προκάλεσε μεγάλη ψυχική αναστάτωση, θυμό και οργή για τη διαρροή των απόρριτων στοιχείων του. Καταρχήν πρέπει να πούμε στους πολίτες οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες να μην φοβούνται τα τηλεφωνήματα που δέχονται από τις εισπρακτικές εταιρείες, να μην δέχονται οποιαδήποτε πρόταση για συμβιβασμό από τις εταιρείες αυτές, να μην καταθέτουν σε καμία περίπτωση χρήματα σε λογαριασμό αυτών των εταιρεών, διότι οι εταιρείες αυτές είναι αναρμόδιες. Το τονίζουμε για ακόμα μία φορά. Το μόνο δικαίωμα που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι να ενημερώνουν τους πολίτες για τις οφειλές που έχουν και μάλιστα όταν η δόση καταστήληξη πρόθεσμη 10 μέρες μετά. Αυτή η καινούργια απόφαση που ήρθε είναι πολύ σημαντική, διότι αποτελεί δεδικασμένο προσφυγής πολίτη και ποιο είναι το σημαντικό, ότι επιδικάζει αποζημίωση σε πολίτη ο οποίος προσέφυγε στη δικαιοσύνη λόγω της παράνομης συμπεριφοράς εισπρακτικής εταιρείας. Η εταιρεία αυτή δεν προχώρησε μόνο σε τηλεφωνήματα απειλητικά, ενοχλητικά προς τον ίδιο τον δικαιούχο, προς τον ίδιο τον οφειλέτη, αλλά έκανε τηλεφωνήματα εν αγνία του οφειλέτη και προς τη σύζυγό του και προς το γιο του. Επίσης, το σημαντικό σε αυτή την απόφαση είναι ότι πλέον αναγνωρίζεται πως δεν μπορούν οι τράπεζες να παραχωρούν προσωπικά δεδομένα και εν προκειμένη περίπτωση προσωπικά δεδομένα οικονομικού χαρακτήρα σε κάποιον τρίτο, όπως είναι οι εισπρακτικές εταιρείες. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, είναι αυτό που φωνάζουμε εδώ και χρόνια οι ενώσεις καταναλωτών και ύστερα από τις διαμαρτυρίες και των ενώσεων καταναλωτών αλλά και των πολιτών. Είχαμε τροποποίηση της νομοθεσίας και έβαζε φρένο στη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρεών, όπως επίσης και τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Τώρα όμως έχουμε και μια απόφαση δικαστηρίου που δικαιώνει τον πολίτη ο οποίος άσκησε τα νόμιμα δικαιώματά του. Στη συγκεκριμένη υπόθεση είχε συναυθεί τραπεζικό δάνειο προδεκαετίας ύψους 25.000 ευρώ εξοφλητέως σε 48 μηνιαίες δόσεις και η τράπεζα καταχώρησε πλήρη στοιχεία του δανειολήπτη, ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, επάγγελμα και άλλα. Επειδή καθυστέρησαν οι τρεις τελευταίες δόσεις ύψους 1.865,83 ευρώ, η τράπεζα ανέθεσε την ίσπραξη σε ειδική εταιρεία, στην οποία γνωστοποίησε όλα τα δυσμενή οικονομικά δεδομένα και τα στοιχεία του οφειλέτη χωρίς προηγούμενη σαφή ενημέρωσή του. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι δεν αποτελεί σαφή ενημέρωση και συγκατάθεση η αναφορά στη δανειακή σύμβαση ότι τα στοιχεία μπορούσαν να δοθούν σε συνεργάτες της τράπεζας. Επίσης, δεν υπήρξε προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της εισπρακτικής εταιρείας για την αξιοποίηση των δεδομένων. Αντίθετα, έγινε δεκτή η αγωγή αποζημίωσης που κατέθεσε ο δικηγόρος του δανειολήπτη για προσβολή προσωπικότητας λόγω παράνομης επεξεργασίας δεδομένων.